Καταρχήν, Άρη, πριν δώσουμε τις προεκτάσεις, για μετέφερε μας το κλίμα που εσύ έζησες στο Παρίσι, όχι το κλίμα που μεταδόθηκε, αλλά ποιο είναι το κλίμα πραγματικά στο Παρίσι, γιατί όλες μέρες του χτυπήματος και μετά ήσουν εκεί. Για άλλο λόγο, αλλά ήσουν εκεί. Το κλίμα σε αυτό που δεν έχουμε, για να μην πω τα πράγματα που όλοι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, πιστεύω ότι υπάρχει μια υπερβολή σε ό,τι αφορά την αστυνομοκρατία και την στρατοκρατία. Δεν εννοώ με αυτό ότι δεν κινήθηκαν βέβαια οι δυνάμεις του στρατού ή ότι δεν έγιναν όσα είδαμε και στις τηλεοράσεις. Απλώς επειδή είχα τη δυνατότητα την μέρα αμέσως μετά τις επιθέσεις να επισκεφτώ όλα τα σημεία που θα περίμενε κανείς πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις, μπορώ να πω ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουμε περισσότερο αστυνομία χωρίς να συμβαίνει τίποτα σε σχέση με το τι γινόταν, ας πούμε, στο Τροκαντερό, που είναι το σημείο που μαζεύονται για να δουν τον πύργο του Άιφελ ή σε άλλα κεντρικά. Υπάρχει δηλαδή προσπάθεια ελέγχου, αλλά γίνεται με εντελώς διαφορετικούς όρους. Από αυτό το βγάζω τρεις κλούβες στο κέντρο, γεμίζω μια περιοχή με ΜΑΤ και νομίζω ότι προσφέρω ασφάλεια στην περιοχή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι ο κόσμος ήθελε να βγει, να διαδηλώσει, να εκδηλώσει και τα συναισθήματά του, όπως είχε γίνει αμέσως μετά τις επιθέσεις του Σαρλί Εμπντό με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Και αυτή η απαγόρευση συναθρήσεων που ουσιαστικά ίσχυε μέχρι την Πέμπτη, αλλά με τα έκτακτα μέτρα που ψηφίστηκαν για τρεις μήνες, θα υπάρχει συνεχώς αυτή η κατάσταση εξαίρεσης και έκτακτης ανάγκης, ήταν κάτι που δεν ήταν εύκολο για το Γάλλο. Δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγαν άνθρωποι και δεν το έβλεπες στα δελτία ειδήσεων είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση για τις ευρύτερες διαστάσεις του προβλήματος, πώς η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας επηρέασε αυτή την κατάσταση και πώς η ίδια θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Δεν λέω ότι είναι κυρίαρχη άποψη, το έλεγε ας πούμε ο Αλάν Γκρέσ της Μον Διπλωματίκ, το έλεγαν άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει διεθνείς εξελίξεις, αλλά υπήρχε σε κάποιους ανθρώπους και αυτή η αίσθηση ότι δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι κάποιοι σχιζοφρενείς ισλαμιστές έρχονται και σπέρνουν τον δρόμο στο κέντρο της Ευρώπης. Θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή από την επίθεση στο Ιράκ και μετά, και πιο συγκεκριμένα βέβαια εκεί που ενεπλάκει ενεργά η Γαλλία, είτε αυτό λέγεται Λιβύη είτε Συρία, είπατε και το Μάλι προηγουμένως, είναι κομβικό σημείο για τη Γαλλία, πραγματοποιήσει βομβαρδισμούς στην περιοχή. Να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω και να δούμε τι έχει γίνει. Ξαναλέω, αυτό δεν περνούσε εκείνες τις μέρες από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ενώ ήταν πάρα πολύ σοβαρά, με τρόπο που δεν το έχουμε ξαναδεί, ειδικά εμείς στην Ελλάδα, υπήρχαν σκηνές που κατέρευσε ψυχολογικά ο ρεπόρτερ που έβλεπε τα πρώτα πτώματα από την επίθεση, και δεν μπορώ να σας περιγράψω τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό των παρουσιαστών, οι οποίοι και κατάφεραν να τον επαναφέρουν με πολύ ψυχραιμία και πέρασαν στην επόμενη ζωντανή σύνδεση. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά να πούμε, δεν σημαίνει η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός την ώρα της μετάδοσης, δεν σημαίνει και σφαιρική πληροφόρηση. Είναι δύο άλλα θέματα. Θα τα δούμε αυτά. Δεν λέω ότι έχουν σφαιρική πληροφόρηση, λέω όμως ότι το χειρίστηκαν με έναν τρόπο που θα έπρεπε να τον ζηλεύουμε. Θα το δούμε και πού πάει και η ενημέρωση σε αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω πρώτα, εκεί στο Παρίσι υπήρξε ένα άρωμα, μια μυρωδιά, ότι όλη αυτή η ιστορία θα σκάσει πολύ γρήγορα πάνω και στις προσφυγικές ροές? Το αντιλήφθηκες αυτό? Ναι, αυτό ήταν βέβαιο. Έχουν ξεκινήσει ήδη καταρχήν επιθέσεις αντιπίνων. Το είδαμε νομίζω στη Μασσαλία εναντίον μουσουλμάνων. Υπήρχε και αυτή η είδηση λίγα λεπτά, λίγες ώρες μετά την επίθεση, την οποία μπέρδεψε τον κόσμο, αν υπήρχε τελικά εκείνη η πυρκαγιά στο Καλέ, στο προσφυγικό καταβλισμό, το οποίο επειδή κυκλοφόρησαν ψεύτικες φωτογραφίες από άλλη φωτιά, βγήκαν όλοι και είπανε «Α, δεν συμβαίνει τίποτα». Δεν ήταν ότι δεν συνέβαινε τίποτα, υπήρχε μια πυρκαγιά. Ακόμα νομίζω δεν είναι απόλυτα σαφές
εάν ήταν, γιατί υπήρξε. Πάντως και μόνο η πρώτη σκέψη όλων ότι αυτό είναι εμπρισμός ως αντίπεινα δείχνει ότι το σκεφτόντουσαν πάρα πολύ και δείχνει και το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει όλο το προσφυγικό. Και το δεύτερο στοιχείο βέβαια ήρθε αμέσως μετά με το περίφημο Συριακό διαβατήριο. Η ετοιμότητα και ακροδεξιών δυνάμεων μέσα στη Γαλλία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη να αποδεχθούν, θα μου επιτρέψετε, αμάσιτη αυτή την πληροφορία, ενώ όλες οι ενδείξεις συνηγορούσαν ότι τουλάχιστον θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο καλύτερα αν είναι αληθινό αυτό το διαβατήριο, αλλά όλοι είπαν αμέσως «Α, πρόσφυγες, ίσον τρομοκράτες και ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη το προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και είπαν να κλείσουμε άμεσα τα σύνορα αφού το διαβατήριο δείχνει πρόσφυγες ίσον τρομοκράτες». Νομίζω είναι ενδεικτικό. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι η πλαστότητα του διαβατηρίου έπαιξε πολύ πιο χαμηλά στη συνέχεια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στη Γαλλία από ότι η πρώτη εικόνα που ήθελαν να περάσουν για να ενοχοποιήσουν τις ροές προσφύγων. Είναι εξίσου ανατριχιαστική η εικόνα που έρχεται σήμερα από την Πολωνία από μια συγκέντρωση που έγινε όπου καίγονταν ομοιώματα προσφύγων ως αιτία του κακού στην Ευρώπη, στην Πολωνία αυτό. Για να καταλαβαίνουμε και τι έρχεται σιγά σιγά. Ναι, τουλάχιστον εγώ ευτυχώς το είδα σε γαλλόφωνα μέσα ενημέρωσης αυτή τη φράση που θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν για να γλιτώσουν από τους ανθρώπους που πραγματοποίησαν και τις επιθέσεις στο Παρίσι. Δηλαδή πολλοί, εντάξει, γενικότερα φεύγουν για συνθήκες πολέμου, αλλά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που είχαν τον ISIS, είχαν το Ισλαμικό κράτος απέναντί τους και έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να σωθούν. Και έρχονται εδώ και τους κατηγορούν τους ίδιους ότι εμπλέκονται με αυτή την υπόθεση. Σωστά. Πες μου τώρα, Ρίχαρντ Στεφάνου, από την εμπειρία σου, και επειδή έχεις και μια εικόνα όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, θέλω να πω ότι και στην Ουκρανία βρέθηκες μπροστά, ακόμη και σε ισλαμιστές, ισλαμιστικής ρίζας, μαχητές, στρατιώτες, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ένας αντιτρομοκρατικός πυρετός που, εν πάση περιπτώσει, στους πολίτες, στο θυμικό τους έχει μια εξήγηση. Όμως εδώ πάμε με πολύ γρήγορο ρυθμό σε ένα μότο που θυμίζει περίπου το τι συνέβη μετά και το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Δηλαδή η Γαλλία ζητάει σύγκριση Συμβουλίου Ασφαλείας. Σήμερα έχουμε τις 28 να συνεδριάζουν και η ζώνη Σέγγεν επανεξετάζεται. Με κάθε ύποπτο δέμα γίνεται το έλα να δεις. Παντού οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνουν πιο περίκλειστα και ενδεχομένως θα περισταλούν και ατομικά δικαιώματα στο όνομα της ασφάλειας. Πώς το βλέπεις αυτό το κλίμα? Νομίζω μια πληροφορία η οποία θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει είναι ότι αρκετές από αυτές τις αποφάσεις ήταν προηλυμένες. Δεν θέλω με αυτό να πάμε σε καμιά θεωρία συνωμοσίας να νομίζει κανείς ότι λέω ότι βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις άλλοι εκτός από τους δράστες του Ισλαμικού κράτους σε καμία περίπτωση. Όπως όμως και στην 11η Σεπτεμβρίου αυτή η ταχύτητα αντίδρασης επιβεβαιώνει αυτό που καταλάβαμε αργότερα για τον Τζορτζ Μπους, ότι ήθελε μία αφορμή, έψαχνε έναν τρόπο να επέμβει στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και ήταν γι' αυτόν μία λαμπρή ευκαιρία η επίθεση για να το πραγματοποιήσει. Δείτε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία. Το κλείσιμο των συνόρων, ειδικά τη ίδια τη Γαλλία, αυτό που ανακοίνωσε δηλαδή και ο Ολάντ την ημέρα τη επίθεση, είχε αποφασιστεί για άλλου λόγου, είχε αποφασιστεί για το διεθνέ συνέδριο που θα πραγματοποιούνταν τη σύσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές και το συζητούσαν ανοιχτά λέγοντας κλείσιμο συνόρων, να αυξήσουμε τους ελέγχους, να παρακολουθούμε διαβατήρια στα σημεία που μπορούμε να το κάνουμε και όλα αυτά. Το δεύτερο που είπε ότι θα στείλουμε την αυαρχίδα του γαλλικού στόλου, του γαλλικού αεροπλανοφόρο στην περιοχή, αυτό ήταν απόφαση που είχε ληφθεί εβδομάδες πριν. Ο ίδιος το παρουσίασε ως την αντίδραση ενός ισχυρού ηγέτη που, εντάξει, δεν είπε ψέματα, αλλά ο τρόπος που το παρουσίασε έκρυβε κατά κάποιο τρόπο ότι θα πήγαινε ούτως ή άλλως αεροπλανοφόρο. Και εκτός Γαλλίας, το ότι διαβάσαμε κάπου ότι σκέφτονται στη Γερμανία ο στρατός να μπορεί να εκτελεί περισσότερες επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό πέρασε με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις πριν από 2 ή 3 χρόνια. Δηλαδή, πράγματα που τα σκέφτονταν, και το βασικότερο όλων είναι το τι θα κάνουμε με τη Συρία
και αν θα επέμβουν στρατιωτικά στην περιοχή. Τους δόθηκε τώρα η δυνατότητα και θα τους δινόταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να το κάνουν πολύ πιο γρήγορα. Και λέω θα τους δινόταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάτι ισχυρές κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν σαφείς ευθύνες για αυτή την άνοδο του Ισλαμοφασισμού. Mm-hmm. Δεν έχουν κρύψει και οι ίδιοι ότι εξόπλιζαν δυνάμεις ξεκινώντας από τη Λιβύη, που ξέρουμε την πορεία που ακολούθησαν, δηλαδή έφυγαν από εκεί οι τζιχαντιστές, κατέβηκαν στο Μάλι, άλλοι κινήθηκαν προς το Ιράκ και τη Συρία. Στον εξοπλισμό τους ξέρουμε ακριβώς πώς περνούσαν τα χρήματα μέσω Σαουδικής Αραβίας, αλλά ακόμη και πώς περνούσε ο οπλισμός. Υπήρξαν πληροφορίες πριν από χρόνια ότι η Κροατία ήταν, παραδείγματος χάρη, ένα κομβικό σημείο για τη μεταφορά οπλισμού που κατέληγε σε Ισλαμιστές μαχητές. Μπορεί να μην ήταν τότε Ισλαμικό κράτος ακόμα, αλλά αυτοί όλοι αποχώρησαν και συνέστησαν το Ισλαμικό κράτος. Ξέρουμε το ρόλο της CIA στο συντονισμό αυτής της επιχείρησης. Λοιπόν, ξέραμε για τη δημιουργία του τέρατος, ξέρουμε ότι τα τέρατα θα θελήσουν να χτυπήσουν κάποια στιγμή, όχι μόνο στη Συρία, αλλά και μέσα στην καρδιά των Δυτικών Μητροπόλεων. Και τώρα κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία για μια προδιαγεγραμμένη επίθεση να την χρησιμοποιήσουν για άλλους και για άλλους γεωπολιτικούς στόχους. Πιστεύεις ότι βρισκόμαστε σε αυτή ακριβώς τη φάση, σε αυτό ακριβώς το σημείο? Άρα, και έρχομαι τώρα στο επικοινωνιακό κομμάτι το οποίο υπενήχθηκες, διότι ξεκινώντας όχι μόνο από αμερικανικά αλλά και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση, υπάρχει μια υπολανθάνουσα ή και ανοιχτή πρόκληση εντός εισαγωγικών για μια στραβροφορία του πολιτισμού, ε? Βεβαίως, ειδικά αν δείτε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι εξόφθαλμο. Η σύνδεση Ισλάμ και τρομοκρατίας και μουσουλμάνων και τρομοκρατίας γίνεται με τρόπο καταρχήν πεδαριώδη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά έχει αυτό ακριβώς το στοιχείο ότι, εντάξει, το δοκιμάσαμε, δεν δουλεύει δημοκρατία και ισλαμικός κόσμος και πρέπει εμείς να αναλάβουμε πλέον να επιβάλλουμε τον πολιτισμό σε ορισμένες περιοχές. Το λένε σχεδόν καθαρά αυτό και είναι τάσεις που υπήρχαν και είχαν εμφανιστεί μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τις βλέπουμε τώρα να επανεμφανίζονται, ξεχνώντας βέβαια όλο τον διάλογο που έχει πραγματοποιηθεί πάνω σε αυτό και όλες τις απαντήσεις που έχουν δοθεί πάνω σε αυτό, στο γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία στον αραβικό και ισλαμικό κόσμο, στο τι ρόλο έχει παίξει η δυτική αποικιοκρατία, παραδείγματος χάρη, σε αυτό, στο πώς όπου υπήρξε προσπάθεια εκδημοκρατισμού, η Δύση συνεργάστηκε για να μην γίνει, να μην περάσουν στη δημοκρατία. Θυμηθείτε τις εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη, παραδείγματος χάρη, όταν βγήκε η Χαμάς, που ήταν το λάθος αποτέλεσμα για τους δυτικούς. Ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε ένα πραξικόπημα εναντίον μιας εκλεγμένης κυβέρνησης. Δεν έχει σημασία αν εμείς συμφωνούμε μαζί της ή τη γνώμη έχει ο καθένας για τη Χαμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις μετά από αυτές τις εκλογές, όπως έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τους είπε η δημοκρατία σας είναι λάθος. Και τώρα έρχεται να τους πει δεν έχετε δημοκρατία, άρα είμαστε καλύτεροι, άρα έχουμε δικαίωμα να επεμβαίνουμε και στα εσωτερικά σας. Δημιουργείται λοιπόν ακριβώς αυτό που λέτε και το επικοινωνιακό πλαίσιο για να δούμε την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στην περιοχή. Άρη, πολλοί κόσμος, και έχω εδώ και μηνύματα σήμερα, δεν μπορεί να κατανοήσει πως οι ίδιοι άνθρωποι και οι ίδιοι ταγοί, την ώρα που λένε όσα λένε για αυτό που εσύ περιέψε ως Ισλαμοφασισμό, αυτό την ακραία, εν πάση περιπτώσει, στα όρια του κτηνόδους, την ίδια ώρα λοιπόν που το αναλύουν, την ίδια ώρα έχουν deal μαζί του με το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, για παράδειγμα. Δηλαδή χρειάστηκε να γίνει ένα τόσο μεγάλο χτύπημα στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας για να αρχίσουν οι δυτικοί να λένε πιο ανοιχτά ότι θα πάνε να βομβαρδίσουν τα σημεία που είναι οι οικονομικές πηγές. Οι Ρώσοι το κάνουν ήδη, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Τι λες? Είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται, δεν με εκπλήξει πλέον καθόλου, επαναλαμβάνεται από τη δεκαετία του 80 με τρόπο που δείχνει ότι δεν μαθαίνουμε τίποτα. Ακριβώς τα ίδια δίκτυα χρηματοδότησης χρησιμοποιούνταν και τότε. Να θυμηθούμε ότι οι δυνάμεις των Μουτζαχεντίν, όπου ήταν και ο Σάμα Μπιν Λάντεν τότε
στο Αφγανιστάν που μάχονταν τις σοβιετικές δυνάμεις, ενισχύονταν πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το δίκτυο περνούσε μέσα από τη Σαουδική Αραβία. Το δοκίμασαν αργότερα σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, το δοκίμασαν πολύ πιο πρόσφατα στη Λιβύη, το δοκίμασαν στη Συρία. Πάντα υπάρχει ένα σημείο της χρηματοδότησης και της ενίσχυσης, πάντα υπάρχει ένα σημείο που ξεφεύγει από τον έλεγχο, για να μην νομίζει κανείς ότι συνεχίζουν να τους ελέγχουν απόλυτα. Είναι ακριβώς αυτό το τέρας που δημιουργεί ο Φραγκενστάιν, και μετά από κάποια στιγμή αρχίζει να στρέφεται εναντίον του. Αλλά θα έλεγα ότι ακόμη και αυτή η στροφή εναντίον αυτών που χρηματοδότησαν δεν είναι για αυτούς η απόλυτη καταστροφή, ακριβώς επειδή τους δίνει τη δυνατότητα νέων επεμβάσεων, ακριβώς επειδή δημιουργεί αστάθεια σε περιοχές που θέλουν να ελέγξουν. Παραδείγματος χάρη, η περίπτωση του Ισλαμικού κράτους για κάποιο διάστημα στα πρώτα χρόνια ενίσχυε τις πιέσεις που ήθελε να ασκεί η Ουάσιγκτον και στην κυβέρνηση του Ιράκ ακόμα, την οποία μπορεί να τη θεωρούμε απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά υπήρξαν στιγμές που ήθελε να αλλάξουν πρόσωπα και πράγματα, και η παρουσία του Ισλαμικού κράτους βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικότερα, επίσης, όλη αυτή η αποσταθεροποίηση και το σπάσιμο που πέτυχαν του λεγόμενου Ισλαμικού τόξου που συνέδε τη Χεσμολάχ με τη Συρία και το Ιράν, ναι μεν πληρώνεται με τεράστιο φόρο αίματος, αλλά ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, και λίγο τους ενδιαφέρουν και τα θύματα. Θα πρέπει να φτάσουν στις δικές τους πόλεις για να το καταλάβουν, αλλά είναι, νομίζω, για κάποιους πολύ ψηλά είναι ακόμα και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Στα δύο λεπτά που απομένουν, θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου πεις, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχει και το σκηνικό της καθημερινότητας του Αιγαίου, που εξακολουθούν να θαλασσοπνίγονται άνθρωποι. Υπάρχει η Δομένη που από χθες το βράδυ έχει ενταθεί με τον περιορισμό καταρχήν της διέλευσης από πλευράς Φίρομ, και ενδεχομένως για τους δικούς της λόγους να εκβιάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση για κονδύλια. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα, και αν λάβω υπόψη μου και το κλίμα του συναγερμού σε όλη την Ευρώπη και την εργαλειοποίηση, αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια χώρα με οικονομική κατάρρευση, μετά και τα χθεσινά, ακόμη και κατάρρευση της πρώτης και κύριας στέγης, το να έχεις ένα ζήτημα που μπορεί να γίνει εκρηκτικό, κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Και μιλάω για την Ελλάδα. Πώς το βλέπεις? Πρέπει νομίζω να καταλάβουμε δύο πράγματα. Ένα, την ευθύνη της Δύσης και συγκεκριμένα της Ευρώπης για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, και αυτό να το εξηγούμε συνέχεια, ότι δεν έχουμε απλώς ένα γενικό ανθρωπιστικό καθήκον να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι και δικά μας θύματα και πρέπει διαφορετικά να τους συμπεριφερθούμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν σταματάνε οι προσφυγικές ροές επειδή το αποφασίζει κάποιος στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο. Είτε υψώσεις φράχτες, είτε βγάλεις το στόλο και το λιμενικό να προσπαθεί να σταματήσει αυτούς τους ανθρώπους. Από τη στιγμή που ξέρουν ότι θα πεθάνουν πίσω, θα προσπαθήσουν να περάσουν μπροστά. Το μόνο που κάνεις, λοιπόν, είναι να δημιουργείς νέες εντάσεις και να πνίγεις ανθρώπους στη θάλασσα, αν προσπαθήσεις να τα σταματήσεις αντί να τα διαχειριστείς. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, βέβαια, όταν όλη η Ευρώπη θέλει να κλείσει και λέει στην Ελλάδα, κάντο εσύ για εμάς. Έτσι είναι, όπως το λες. Δεν είναι εύκολο για την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα αυτό. Δηλαδή, σε σκαλώ, δεν σταματάνε οι προσφύγικες ροές. Φτιάξαμε το φράχτη στον Εύρο. Λένε όλες οι οργανώσεις και ο ΟΗΕ μας εξηγούν ότι απλώς αλλάξαμε λίγο τη ροή των προσφύγων και περνάνε στα πολύ πιο επικίνδυνα περάσματα του Αιγαίου. Θα αυξήσουμε τα μέτρα στο Αιγαίο, θα πνίγονται ή θα βρουν ένα άλλο πέρασμα. Δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα έτσι. Και θα πρέπει να βρούμε. Εντάξει, προφανώς μας ξεπερνά η κρίση, αλλά και όταν λέμε ότι μας ξεπερνά και έρχεται το τέλος του κόσμου, τα ποσοστά των σύρων προσφύγων που φτάνουν στην Ευρώπη κυμαίνονταν γενικά γύρω στο 10%, να φτάνει στο 15% των προσφυγικών ροών που πήγαιναν σε άλλες χώρες. Δηλαδή, γύρω-γύρω έχουμε καταβλισμούς προσφύγων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε πρόβλημα με τις αυτές. Ακόμα και την Τουρκία που κατηγορούμε
ότι βοηθάει τους διακινητές λαθρεμπούς και καλά κάνουμε και την κατηγορούμε. Αυτή η χώρα έχει 1,9 εκατομμύριο Σύριους πρόσφυγες. Αυτό δεν το λέει κανείς. Απλώς επειδή πέρασαν εκατοντάδες χιλιάδες και στην Ευρώπη, είπαμε «Α, η Τουρκία είναι δράστης σε αυτή την κατάσταση». Άρης Χατζηστεφάνου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στείνεται ένα, κατά κάποιο τρόπο, Big Brother οργουλιανό σκηνικό στην Ευρώπη, Άρη, έτσι. Επιταχύνεται, θα έλεγα, το στήσιμό του, γιατί είχαν βάλει τα θεμέλια εδώ και καιρό. Μάλιστα. Να μην μας πεις ποια είναι η επόμενη σου αποστολή, η Κάζο, δεν θα το πεις. Γιατί κινδυνεύουμε να βρεθείς μπροστά σε γεγονός. Τι να πω, μέσα στην πύγλα και στο σκοτάδι, προσπαθείς λιγάκι να το διασκεδάσεις, αλλά η εισβολή στο ξενοδοχείο στο Μάλι, από ό,τι φαίνεται, έχει εξελίξει. Έχουμε ομήρους. Αυτό λένε οι πληροφορίες καταρχήν. Θα δούμε στην πορεία.